Προσφύλακα μαζί και την περασμένη μας ομιλία. Θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε για ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένως για το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Και επιμείναμε όσο μπορούσαμε εκεί ότι το μυστήριο δεν είναι μετάνοια απλώς, ούτε εξομολόγηση απλώς. Είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Και να προσέξουν αυτοί οι οποίοι είναι μετανοημένοι και ουδέποτε εξομολογημένοι, όσοι εκείνοι που είναι εξομολογημένοι και ουδέποτε μετανοημένοι. Μετανοημένοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν κάποτε κάτι, δεν έπαψαν να το κάνουν, μα δεν το έχουν εξομολογηθεί. Και εξομολογημένοι είναι εκείνοι οι οποίοι εξομολογούνται αυτά που κάνουν, αλλά την άλλη μέρα κάνουν τα ίδια. Το θέμα είναι και να μετανοήσω για κάτι που έκανα, αλλά και να το εξαγορέσω. Να το πω. Και διότι γίνεται μεγάλη πάλι στο θέμα αυτό και μέρες μάλιστα των αιρετικών οι οποίοι θέλουν κατά κάποιον τρόπο να το βγάλουν αυτό το μυστήριο δια του κλήρου από τη μέση, δηλαδή να φύγει ο κληρικός από τη μέση, να φύγει ο πνευματικός από τη μέση, να τα πούνε απευθείας περί των Θεών και να πάρουν την άφεση από εκεί καθώς θα το γνώσει ο Θεός. Αναγκαστήκαμε να αναστήρουμε από την Παλαιά Διαθήκη επιχειρήματα ότι πάντοτε η εξομολόγηση σε γένετο και η ομολογία αυτή της μετανοίας, η εξαγόρευση, σε γένετο ενώπιον άλλου, ενώπιον ιερέως. Και μάλιστα φέραμε και το παράδειγμα και αυτού του προφήτου ακόμη που ο προφήτης εξομολογεί προφήτην για λογαριασμό του Θεού και συγχωρεί ο προφήτης προφήτην, ο Νάθαν τον Δαβίδ, πάλι για λογαριασμό του Θεού, όταν ο Δαβίδ παραδέχτη ότι τιμάρθηκα το Κυρίο. Ναι, πράγματι έκανα αυτό το σφάλμα, αυτό το έγκλημα της μοιχείας και του φόνου. Και όταν το παραδέχτηκε, ο Νάθαν για λογαριασμό του Θεού του λέγει «Και ο Θεός παρέβλεψε το αμαρτημά σου». Το συγχωρεί αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ισχύει και θα ισχύει με αφορμή εκείνο που είπαμε «Καθώς απεσταλκέμε ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν θυνόν αυτοί αμαρτίες αφήνεται αυτή, αν θυνόν κρατείτε και κράτηνται. Εγώ θα φύγω, το δικαίωμα την εξουσία αυτή του δεσμή και την είχα εγώ και ως του ανθρώπου, διότι όμως εγώ θα φύγω, θα τη δίνω εσάς, εσείς θα τη δώσετε σε άλλους, οι άλλοι σε άλλους και θα υπάρχει αυτή η διακονία μέχρι στην τελεία των αιώνων, στους ανθρώπους δεδομένοι, προκειμένου οι άνθρωποι να συγχωρούνται. Με τον δικό τους τρόπο οι άνθρωποι δεν συγχωρούνται. Ο Χριστός δεν συγχωρεί απευθεία, αλλά διά. Όπως λέγει, ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα, ημίδι εμού, λέγει ο Χριστός, για τον Χριστού δηλαδή, έτσι και ουδείς έρχεται εις τον Χριστό για να τον στείλει εις τον Πατέρα, ημί δια του ιερέως. Λάβετε λοιπόν πνεύμα Άγιον, και αν θυμόν αυτοί και αμαρτίες αφήνεται αυτοί, αν θυμόν κρατείτε και κράτεντε. Σ' αυτούς έδωσε το δικαίωμα, όπως είπαμε και όπως λέγει ωραιότατα ο Θείος Χρυσόστομος, του δεσμήν γελίην. Και ενθυμίστε που σας το διάβασα και το επαναλαμβάνω, το δανείζουμε από το βιβλίο το περί μετανοίας και εξομολογήσεως που έχουμε γράψει και λέγει «Οι την υγιήν οικούντες και εν τάφτη οι ποιούμενοι την διατριβήν τα εν ουρανείς διοικήν επετράψησαν». Κόσμος αυτός, οι αρχιερείς ομιλοί που κατοικούν στη γη έχουν δικαίωμα, εξουσία να διοικούν πράγματα που άπτονται του ουρανού. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, είτε γνώση την αγνία, δύο χαρτιά γράφουν. Το ένα από τον αγγελό του και το άλλο από τον διαβολό του. Δύο γράφουν. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, δύο ξεγράφουν. Και εξουσία ανέλαβων, αυτοί που κατοικούν στη γη, κληρικοί, είναι ούτε εις αγγέλους, ούτε εις αρχαγγέλους έδωκε ο Θεός. Ο αρχάγγελος δεν έχει δικαίωμα του δεσμή και λύει αμαρτίας. Δεν εξομολογεί ο Αρχάγγελος, δεν συγχωρεί δια του Αγγέλου ούτε δια του Αρχαγγέλου. Ο Χριστός αμαρτίας είναι μόνο δια του ανθρώπου, του κληρικού δηλαδή.
βάρε προς εκείνου στήριξε όσα αν δέσετε επί τη γη είστε δεδεμένα εν το ουρανό και όσα αν λύσετε επί τη γη είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Σ' αυτούς δεν το είπε, στους κληρικούς δεν το είπε. Σ' αυτούς το είπε. Έχουν σιγάρ και οι κρατούντες επί τη γη του δεσμήν εξουσία. Έχει και ο εισαγγελέας να με δεσμεύσει το σώμα, έχει και ο άλλος να με βάλει φυλακή. Αλλά σωμάτων μόνον ουχή δε της ψυχής. Ψυχή δεσμεί τη λύη ο κληρικός, όχι ο αστυνομικός, όχι ο εισαγγελέας, όχι ο νόμος του κόσμου, αλλά του Θεού. Και άπερ αεργάζονται κάτω οι ιερείς, αυτά τα αποφάσεις που παίρνουν, ταύτα ο Θεός άνω κυρί και επί των δούλων γνώμην ο δεσπότης διαβεβαίει. Επισφραγίζει δηλαδή. Ο αμαρτωλός ιερεύς εδώ βγάζει μία απόφαση να κοινωνήσει ή να μην κοινωνήσει, βάζει έναν κανόνα ή δεν βάζει και επάνω από το μεγάλο αυλαρχείο έρχεται η σφραγίδα του ουρανού κάτω εδώ στην γη. Λέγει ακόμη ένα ως ουν τα πάθη του σώματος ού πάσην αποκαλύπτω στην άνθρωπη ούτε τη στιχούση. Είσαι άρρωστος, πού θα επιδείξεις το πάθημά σου, στον ιατρό. Σε πονεί το αυτί σου. Θα πας κατ' εξοχήν στον πότορο οικολόγο. Σε πονεί το μάτι σου, θα πας στον οφθαλμολόγο. Σε πονεί το δόμο σου, δεν θα πας στον παθολόγο, θα πας στον οδοντίατρο. Κατά αναλογία, τις ασθενείες θα εκλέξεις και τον ιατρό. Λοιπόν λέει, ως ούν τα πάθη του σώματος, ού πάση αποκαλύπτω στην άνθρωπη, ουδέ τους τυχούσι, αλλά τους εμπύλεις εις τούτων ιατρίας, ούτω και η εξαγόρευση των αμαρτημάτων γίνεστε οφείλει επί των δυναμένων θεραπεύει. Τι θα μου τις πεις εμένα τις αμαρτίες σου, δεν ωφελείσαι τίποτα. Διότι εγώ δεν έχω τη δύναμη να σου εξαλείψω. Μπορεί να σε νουθετήσω, γι' αυτό και λέγει και εξομολογείστε αλλήλους. Είδετε, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον σε νηθεσία και άποψη όμως όχι. Θα πρέπει να πάμε στον ειδικό. Μπορώ να σου πω πώς θα φυλαχτείς να μην ξαναπέσεις από την πείρα μου που έχω, από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά για να σου εξαλείψω αυτό που σου συνέβη, που έπραξες, εγώ δεν το μπορώ, δεν έχω τη δύναμη. Γι' αυτό έλεγα μια φορά ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει δύο πνευματικούς. Έναν εξομολόγο να του συγχωρεί τις αμαρτίες και ένα πνευματικό, εάν ο εξομολόγος δεν είναι και πνευματικός λόγω απειρίας, νεότητος κλπ, τότε μπορεί να έχει και έναν άλλο πνευματικό ιδιώτη, γυναίκα, άντρα, γραία, ξέρω εγώ ποιον, για την ουθεσία, για την ουθεσία. Γι' αυτό οι παλιοί άνθρωποι έφευγαν παρότι ήταν στην άσκηση και μακριά από τον κόσμο και πήγαιναν στα ενδότερα της ερήμου, όχι να βρουν άνθρωπο να εξομολογηθούν, εξομολογούνται εκεί που ήταν, αλλά να τους πει λόγο και έλεγαν υπέ λόγο, νουθέτησέ μας. Πες μας δύο πράγματα να φυλαχτούμε από τον σατανά, όχι να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Καταλάβατε. Γι' αυτό πολλοί το παρεξηγούν καμιά φορά αυτό που ακούν παρεμούν να το συζητώ. Αν βέβαια ο εξομολόγος είναι και πνευματικός, γιατί χωρίς να είναι πνευματικός, χωρίς να είναι εξομολόγος, έχει το δικαίωμα του το δίδει η Εκκλησία, του δεσμή και η δυναμικά, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά για νηθεσία όμως δεν είναι κατάλληλος, για δεν έχει πείρα, δεν έχει διαβάσει, δεν είχε γέροντα, κατάλληλον. Γι' αυτό ακριβώς νηθεσία δεν θα μπορέσει να σου δώσει. Θα πρέπει να πας σε έναν άλλον, έναν έμπειρον άνθρωπο. Έναν που έχει δει πολλά και έχει ακούσει πολλά. Έναν που έχει άσκηση ο ίδιος. Για να μπορέσει να σε νουθετήσει στη γνώμη σου επάνω και στην ανάγκη σου επάνω. Εδώ λοιπόν λέει θα πας στον κατάλληλο. Ο κατάλληλος εκ μέρους της Εκκλησίας είναι ο ιερέας. Σε αυτόν θα πας να πεις. Οπουδήποτε αλλού και αν πας σε τα πεις, δεν συγχωρούνται. Πολλαπλασιάζονται, δεν εξαλείφονται. Γι' αυτό υπάρχει και ένα ειδικό δαιμόνιο που λέγεται κοφών και άλαλων. Αυτό το δαιμόνιο, όταν πρόκειται ο άνθρωπος να πει κάτι στο πνευματικό, του πιάνει τη γλώσσα, τον κάνει άλαλων, δεν τα λέει στο πνευματικό. Όταν πρόκειται όμως να πει στο φίλο ή στη φιλενάδα,
που εκεί δεν χάνονται, αλλά πολλαπλασιάζονται μαθαίνει τα τερκίδια της αμαρτίας και ο άλλος έχει αποτελέσματα, εκεί του επιτρέπει και ομιλεί. Είναι και ειδικό σατανάς εκπαιδευμένος που τους ανθρώπους δεν τους αφήνει να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Του αφήνει να τα πει με πολλές πτυχές και με πολλές άλπτες τα αμαρτήματα στον Α, στον Β, στη Γ, που καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει φόβος να χαθούν, να εξαλειφθούν. Του απαγορεύει όμως να τα μιλήσει στο πνευματικό. Όταν πάει στο πνευματικό, παίρνει σχεδόν σαν ψάρι, χωρίς να πει σχεδόν τίποτα. Και αν ρωτηθεί στο τέλος, θα πει, δεν με ρώτησε ο πνευματικός. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στον εξομολόγο και περιμένουν να του ρωτήσει ο εξομολόγος. Πως όταν πάρει στον γιατρό, δεν περιμένει να του ρωτήσει ο γιατρός. Και εδώ γιατρέ με πονάει. Και εκεί γιατρέ. Και άμα πάρω εκείνο γιατρέ, μου γίνεται εκείνο. Και άμα πάρω το άλλο, μου γίνεται το άλλο. Α, τα βρίσκεις εκεί τι σε πονάει και δεν σε πονάει. Που σε πονάει και εκεί δεν τα βρίσκεις, ε. Περιμένει να τα πει ο Δανίλ, ε. Γιατί ο Δανίλ εκλείπει εκ μέρους του Ναβουχοδονόσορος. Να του πει το όνειρο που είναι και να του πει και την εξήγηση. Το ξέρετε αυτό, διαβάσατε καμιά φορά την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ναβουχοδονόσορος βασιλεύς και κάλεσε τον Δανίλ και του είπε, θα μου πεις τι όνειρο είναι και να μου πεις την ερμηνεία. Έτσι είναι λοιπόν. Να μας πει τα όνειρά μας το πνευματικό. Όχι, εγώ θα πω. Και εκείνο και το Α και το Β. Είναι βέβαια και πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε ότι είναι αμαρτία, είναι αλήθεια. Σε αυτό και πάλι είναι ευθυνόμεθα. Διότι αν θέλαμε, θα τα μαθαίναμε. Οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό, γνωρίζουμε γράμματα. Μα δεν διαβάζουμε, δεν θέλουν να διαβάσουμε, γι' αυτό έχει βγει και το μη μου το λε. Μη μου το λε, δεν θέλει να το ακούσει, το αφήνει δυσδεθαμένο εκεί και νομίζει ότι θα τα πείσει, ότι θα ξεχαστεί, ότι θα χαθεί. Τίποτα. Θα βγει ω άλλο κίνοπ. Ξέρετε τι είναι ο κίνοπ, ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με τον Ιωάννη τη Αποκαλύψεω στην Πάτμα. Ω άλλο κίνοπ θα βγει μέσα από τη θάλασσα, τότε θυμάσαι εκεί και το άλλο κλπ. Δεν χάνεται τίποτα. 500 χρόνια, 1000 χρόνια, 1 εκατομμύριο χρόνια, ρίζε να τρως, δεν χάνεται μια αμαρτία. Μόνο η εξομολόγηση, η εξαγόρευση είναι εκείνη η οποία τη δίνει την αμαρτία. Και σας το είπα και προχτές, και σας το λέγω και από. Να ακούσετε μία, αυτή μια δαιμονισμένη. Αλλιώς τι λέγει, τι είναι τρόπος δίνουν οι αμαρτίες. Ούτε αυτό το σατανά θα αντιλαμβάνεται. Δίνονται απλά καράστιχα, πόσα δίνονται όμως δεν ξέρει. Όταν ο άνθρωπος με ταπείνωση να εξομολογείται στον Αζωραίο. Διότι εμείς βλέπουμε λες παπά. Δεν είναι ο παπάς, είναι ο ίδιος ο Χριστός με το πρόσωπο του παπά που μας εξομολογεί. Και σε αυτόν εξομολογούμεθα. Όταν με ταπείνωση λοιπόν εξομολογούμεθα, έντε και εκεί δεν έχει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, δίνουν οι ιεροκρισίες από τα κοιτάξια, από τα χαρτιά, από τα κατάστατα της σατανάς αμαρτίας. Μπορεί να ξέρει τι είναι η τρόπος δίνει. Οι ιεροκρισίες δίνουν. Ναι. Λοιπόν, όσο και να θέλουμε εμείς τώρα να βρούμε έναν τρόπο δικό μας, θα είναι λανθασμένος, αγαπητοί μου. Έχετε διαβάσει, να μου επιτρέψετε να επιμείνω, παρότι θέλω να περάσω στην άλλη σειρά, αλλά να επιμείνω. Έχετε διαβάσει ποτέ σας έτσι τα σοβαρά, πώς ο Θεός θα έχει ενεργήσει το θέμα αυτό, πώς θέλει την άφεση των αμαρτιών του ανθρώπου. Το έχετε, ή φτιάχνετε μια θρησκεία δικιά σας, ή οι άλλοι φτιάχνουν μια θρησκεία δικιά της. Όταν ο Θεός ομιλεί, δεν χρειάζονται ξυπνάτε. Δεν χρειάζονται συστήματα εφευρές. Όταν ο Θεός ομιλεί. Για παράδειγμα, τι, να μου επιτρέψετε να ανασύρω ένα του Ισαΐου. Ο Ισαΐας του Α18 λέγει το εξής. Δώστε και διαλεχθόμενοι. Ορίστε τι, τον άνθρωπο. Λέγει Κύριος. Και ανώσει εαμαρτίες ημών ως φοινικού, ως χιόν αλεφθανό. Έλα λέει να συζητήσουμε την υποθεσή σου. Και αν έχεις αμαρτίες, δεν ξέρω πόσο. Και τι χρώμα, εγώ θα σε εξαλείψω και οποιοδήποτε χρώμα σκοτεινό ή φοινικού ή ό,τι είναι, εγώ θα το κάνω σαν το σκόλι. Θα σε λευκάνω. Δώστε όμως, ελάτε κύριοι. Αυτό είναι το θέμα. Ποιο κάθε. Έρχομαι στο Λουκά προκειμένου να ληφθεί. Και λέει ο Χριστός, δίνει μια εντολή στους μαθητάς να βγουν να κηρύξουν. Και να κηρύξουν μετάνοια. Κηρυχθήνε ότι το ονόματι αυτού μετάνοια εις πάντα τα έθνη. Ο τρόπος της αυτής των αμαρτιών είναι διά της μετανοίας. Ο τρόπος. Εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει,
αγρίνει υποθεστάται και οι άλλοι. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από όλα τα αμαρτία. Ναι, θα κάνει σε μετό όμως. Το λυπήριο θα το βγάλει. Έμεσος θα γίνει. Για να καθαριστεί. Να φύγουν από μέσα αυτά που βλάπτουν την ψυχή. Έτσι έχει κανονίσει ο Θεός. Μην μας φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα που σας λέω. Λέγε παραδείγματι επίσης εμάς ο Αθηναίος εδώ που ήρθε. Έστειλε τον Παύλο, τον έστειλε. Πέρασε τη Λέση Μακεδονία. Και ήρθε, γνωρίζοντας τι θα γίνει. Και έρχεται τον Παύλο σε μας ομιλία μας. Εδώ στην Νίκα, στην Αθήνα. Υψιώσουμε, μεγάλη τιμή μας. Μέσα λοιπόν στα όλα που είπε, έφτιαξε ως εξής. Τους μένουν χρόνους της Αγνίας, υπεριδών ο Θεός. Κύριοι, Αγνέοι, σοφοί, τους χρόνους της Αγνίας σας, ξεχνάει ο Θεός. Δεν θα τα γράψει. Έτσι, κανείς παραγγέλει τις ανθρώπους πάση πανταχού μετανοής. Τώρα όμως παραγγέλει μετάνοια. Δεν σου ζητάει λόγο δεν πάθανε. Σου ζητάει να μετανοήσεις για αυτά που έκανε. Σου παραδέχεται άγνοια. Τους ιερούς της Αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τους αντιπαρέρχεται όπως τα λέγανε. Όμως σου ζητάει μετάνοια. Γιατί, διότι έχει προσδιορίσει δικάστημον. Διότι έστησε ημέραν, εν ημέρη κρίνην την οικουμένη με δικαιοσύνη. Έχετε καμιά φορά ανησυχία, αν έχετε κάποια υπόθεση δικαστική και ήδη έφτασαν οι κλήσεις και έχει προδιοριστεί η δικάστημον. Έχουμε ανησυχία. Τρέχουμε σε δικηγόρο. Προδίζουμε για αντίγραφα. Ψάχνουμε για αποδείξεις. Ερευνούμε για μάρτυρα. Και πολλά στοιχεία ψευδομάρτυρα. Γιατί να υποστηρίξουμε μια υπόθεση πρόσφερο. Ηλική, σαρκική, εφήμερα και υποτέλεια. Έστω και αντικαστούμε ακόμα. Και εδώ για το θέμα αυτό το σοβαρό, που για τον Θεό έχει προσδιοριστεί η δικάση και κρατάει για τον λογαριασμό του την ημέρα. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος έχει δύο κενά. Η μέρα θανάτου και η μέρα κρίσεως. Αυτά τα δύο τα κρατάει ο Θεός, τα μυστικά. Δεν τα έχει πει στον άνθρωπο. Για καλό του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος αν ήξερε πότε θα πεθάνει και από τι θα πεθάνει. Και πότε θα έρθει ο Χριστός για να κρίνει τον κόσμο, θα ήταν το μεγαλύτερο θερίο του κόσμου. Αν τώρα που η αμοκλή σπάσει του θανάτου, αλλά πάσα στιγμή υπάρχει στο κεφάλι του, είναι σφυρίο, και δεν είναι αναγνώριστο χρόνο και καιρού. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει. Εν τούτης όμως έχει προσδιοριστεί η δικάση μας. Γνωρίζει την πρόνοια του Θεού, υπάρχει η δικάση μας. Και αλίμονο μας αν μας έβρει, πώς μετανοημένοι. Και όχι εξομολογημένοι. Διότι όπως είπα και προχθές, το να μετανοήσω χωρίς να εξαγορέψω είναι σαν το Θεό που είχε 5.508 χρόνια μέσα στο νου του των λόγων για να τον στείλει στον κόσμο. Μα δεν τον είχε στείλει όμως. Γιατί όταν δεν τον είχε στείλει, δεν υπήρχε σωτηρία. Έπειτα από 5.508 χρόνια τον έστειλε. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέτρινε ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενο ότι είναι κόσμο. Ο λόγος του Θεού σάρξε γένετο, παρότι ήταν το Θεό. Θεός είναι Χριστό, κόσμο καταλάσσον είναι αυτό. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Και το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν θα το καταλάβουν οι εγωβίτες. Ότι ήταν εις τον Θεό. Έχω να σου πω, θα έρθει η ώρα. Έχω να το πω. Θα έχω μέσα μου τα λόγια αυτά. Ο λόγος μου αυτός που θα σου πω, είναι ο Χριστός. Όμως για να σώσει πρέπει να λάβει η μέση, η σάρκα και ουστά έξω. Αυτός είναι που είχε ότι έτσι είναι και η μετάνοια. Μετενόητα, ναι. Το χτυπά το κεφάλι μου. Οι συνειδησίες μου με τύπτει. Βλέπω όνειρα. Έχω εφιάλτες. Όμως δεν το έβγαλα έτσι να το πω. Θα πάω με το πάθος μου. Δεν είναι έτσι. Είναι Ριάννη. Είναι τέτοιο σαν επιχείρημα. Πώς το βλέπετε. Δεν είναι αρκετό. Μετανόησα. Καλά κάνετε μετανόησα. Θα το πείτε, θα το βγάλετε. Θα λάβει σαν τέτοιο. Και τότε θα έρθει στην ανάλογη άποψη κατά αναλογία τη ταπεινώσεω και τη παραδοχή. Δηλαδή, το ξέρει ότι η μάρτυρα στο θέλημα του Θεού. Ότι για τη αμαρτία πάνω τη λάθος. Ασοχία πάνω τη αμαρτία. Η μάρτυρα του στόχου. Δηλαδή πρέπει να
απευθεία και έπεσε δίπλα. Η Μάρξη Χριστό. Δεν ιστόχησε την αποστολή σου που ήρθε στους άνθρωπους του Θεού στον κόσμο. Αυτό το θέμα λοιπόν ο Χριστός ήρθε να το διορθώσει. Και δεν το διορθώνει αυτός απευθεία, αλλά δία. Στο Δευτερονόμιο, όσοι διαβάζετε και σημειώνετε, μπορείτε να διαβάσετε στο 18ο κεφάλαιο και στο 21ο κεφάλαιο Δευτερονομίου, στίχος 5 το εξής. Ότι αυτόν εξελέξα τον Κύριο, τον ιερέα, αυτόν εξελέξα τον Κύριο, παρεφάνε έναντι Κυρίου του Θεού να παραστεί, να παρέστηκεται μεταξύ του Κυρίου του Θεού, λειτουργεί και ευλογεί επί το ονόματι αυτού. Έχει δικαιώματα, έχει δύναμη, παραστεί ανοκλήρως. Άλλο είναι αμαρτωλός, για λογαριασμό είναι αμαρτωλός. Σαν υπούργημα, σαν λειτουργήμα, είναι παντοδύναμον. Εάν διαβάσετε περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης και αν θα θέλατε, θα μπορώ να σας δώσω μερικές σημειώσεις να δείτε τις εντολές που έχει και την δύναμη που έχει παρά Θεό ο κλήρος, θα φρίξεται. Λένε οι σπουδαστέ των γραφών που διαβάζουν τη γραφή. Δεν είναι άνθρωποι θεληματικά. Κόβουν μόνοι τους τη γέφυρα την οποία χρησιμοποίησε ο Χριστός για να σωθούν οι άνθρωποι. Είναι αυτοκατάκριτο. Στο Λεβιτικό 16, κεφάλαιο 33-34. Στους αριθμούς, γιώτα έψιλον κεφάλαιο 22-25, 27-28. Στον Εζεκίν, 46 κεφάλαιο 19-20. Και στο Λεβιτικό, γιώτα βήτα κεφάλαιο 6-8. Εκεί θα δείτε την παντοδυναμία που έχει δώσει ο Θεός εις τον κλήρον. Δεν έχουν λοιπόν δίκιο αυτοί οι οποίοι μας λέγουν ότι δεν μας χρειάζεται ο κλήρος. Υπάρχει μάλιστα μια λεπτομέρεια από έναν, Άγιο των ημερών, των τελευταίων βέβαια ετών, τον Άγιο Κοσμά, για την τιμή και για την προσοχή και για το ρόλο του ιερέως. Λέγει σε ένα του μέρος το εξής. Όταν λέγει ευρεθώ, όταν συναντήσω ιερέα και άγγελο μαζί, πρώτα θα φιλήσω το χέρι του ιερέω και μετά θα αποδώσω τη μήνη στον άγγελο. Ξέρετε, ο άγγελος είναι βοηθός εις τον ιερέα. Ο άγγελος και ο αρχάγγελος. Εάν έχετε διαβάσει δε το βίο του Αγίου Μερκουρίου, υπάρχει σε χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Εκεί αναφέρεται σαφώς τη δύναμη του ιερέως. Ο ιερέως αυτός μάρτυσε. Μάρτυσε ο ιερέως. Και πήγε και λειτουργήσε την άλλη μέρα. Και παρουσιάστηκε άγγελος πίσω από την Αγία Τράπεζα και τον επέκλειψε, τον επεκτείνησε, πως τολμάς που λέει και πιάνει τα μυστήρια στο χέρι σου. Θα είσαι κατουραμένος. Εσύ του λέει είσαι αφορισμένος. Με ποιο δικαίωμα εσύ επιπλήξε μένα. Και πέφτει την ιστορία του Αγγέλου και μένει ο Άγγελος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ο μένα ένας, ο ιερός, φτάνει περίπου 380 χρόνια και δεν αποθνήθηκε. Και σε μία ημέρα την εορτή του Αγίου Μερκουρίου, ο αρχιερεύς σε ένα τραπέζι που έκανε στήρι, μίλησε περί του Αγίου. Και ο ιερεύς αυτός σηκώνει και λέγει αυτά που του λέγει τώρα σεβασμότατε, εγώ τα ξέρω, λέει, ήμουνα εκεί. Πώς, τι. Και βρίσκεται ότι αυτός τώρα είναι από των ημερών εκείνων. Και τον τράβησε στην άκρη ο αρχιερεύς και τον εξομολόγησε. Είπε αυτό και αυτό έκανα εγώ. Και με απόρρισε
Είμαι σήμερα 370 ετών και δεν έχω πεθάνει. Διότι δεν μπορούσα έτσι αλλιώς, άφησα το μέρος εκείνο και ήρθα εδώ. Και είμαι ακόμη ιερέας. Στιανέ μου του λέει, ο άγγελος θα είναι εκεί, του λέει ακόμη. Εφόσον τον αποφέρωσε, θα είναι εκεί. Δεν μπορώ εγώ, βλέπεις πως είμαι. Μπορώ εγώ να πάω εκεί. Να πας, να συγχωρηθείτε. Αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε να πάει. Έβαλε τα έξοδα ο αρχιερεύς. Με ζώα αρχίδα. Το μέρος το βρήκαν κατεστραμμένο. Όμως προσδιόρισε από τα δέντρα που περίπου μπορεί να ήταν η εκκλησία. Και πήγε στην εκκλησία εκεί. Η εκκλησία εκεί ήταν σε ερήπια. Η Αγία Τράπεζα υπήρχε και πίσω από την Αγία Τράπεζα υπήρχε ο άγγελος εκεί, 380 χρόνια. Και μόλις τον είδε ο άγγελος του λέει, δυστυχισμένο ιερέας του λέει, ζεις ακόμη. Λέει, ζω, λέει ο άγγελος του λέει, και ήθελε να συγχωρηθούμε. Συγχώρησε με λοιπόν, του λέει. Ο ιερέας του αγγέλου, του αρχαγγέλου. Ο άγγελος λέει, εσύ λέει πρέπει να με συγχωρήσεις πρώτα. Πού να σε συγχωρήσω εγώ πρώτα, λέει. Αν σε συγχωρήσω εγώ πρώτα, θα πετάξεις να φύγεις, λέει, και θα μείνω μόνο μένος εδώ. Εσύ λέει να με συγχωρήσεις πρώτα. Λέει, αν σε συγχωρήσω εγώ πρώτα, εσένα, θα γίνεις χώμα του, λέει, αμέσως. Και τότε τι θα γίνει. Σου ορκίζομαι, του λέει, τον, το όνομα του Τριαδικού Θεού, ότι δεν θα φύγω. Αποδέσμευσε τον εμένα, τον άγγελο πρώτο, και εγώ θα σε συγχωρήσω. Εδέχτηκε αυτός και του είπε ευλογημένος να είσαι και συγχωρημένος να είσαι και ξαναπάς εις τη διακονία σου και να πρεσβεύεις για μένα. Αμέσως αυτός ευκαιρώθηκε και τον συγχωρείται αυτό χρόνο στον ιερέα, ο οποίος ιερέας έπεσε και έγινε χώμα, ένα χωματάκι, δεν είναι μόνο τα λείψανά του, τα κόκαλα, τα ουστά του. Ο αρχιερέας βλέποντας αυτό στάθηκε ένα όσο, όπως τα λέγαμε. Τους βέβαιους κλπ. Και ο αρχάγγελος του λέγει, εσύ του λέει αρχιερέ, ζήτησε μου ό,τι θέλει. Για το καλό που έκανε. Και για μένα, να πάω στη διακονία μου, αλλά και για αυτόν τον ιερέα. Και του λέει να με ψάλεις, του λέει, λίγο. Αν σου ψάλλει, του λέει να πεθάνει. Όμως για το χατήρι σου, περίμενε, θα ανέβω στον τρίτον ουρανό να σου ψάλλει. Και ανέβη εκεί. Και του έψαλε από εκεί και έμεινε υπόσημος επί τρεις ώρες. Και έπειτα εσηκώθηκε. Ο Παύλος περί αυτών, δανειζόμενος από την Παλιά Διαθήκη, στους Εβραίους λέγει ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά, αποστελόμενα η διακονία τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Είναι υπάλληλοι, είναι βοηθοί. Ο ιερέας είναι παραπάνω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά που κάνει ο ιερέας. Ούτε βάψα μπορεί να κάνει, ούτε άφηξα αμαρτιών μπορεί να κάνει, ούτε την κοινωνία μπορεί να φτιάξει τίποτα. Ο αμαρτωλός του ιερέας δίνεται τα πάντα. Γι' αυτό θα σε πιάσει καλά ο Άγιος Κοσμάς αυτό και είπε αυτά που σας διάβασα τώρα. Ότι αν συναντήσω ιερέα και άγγελο μαζί, πρώτα θα φιλήσω το χέρι του ιερέα και μετά θα αποδώσω τιμήνη στον άγγελο. Τιμητικό δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο του ουρανού. Βέβαια τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα αμφισβητούν. Χίλιες δυο δικαιολογίες βρίσκουν για να ξεφύγουν από το θέμα να προσέλθουν στον κληρικό, να προσέλθουν. Του βρίσκουν αμαρτίες, του βρίσκουν αθυροστομία, του βρίσκουν να μην είναι άνθρωπος να τα φάξει μέσα του ότι τάφος, γιατί ο κληρικός, ο εξομολόγος, πρέπει να είναι τάφος για ό,τι ακούει. Γι' αυτό και πολλοί αυτοί που είναι όσο από το δεσπότη διαλεγμένο ή το επαιδείωσαν μόνοι τους, αυτοί που είναι από το Θεό φτιαγμένοι για εξομολόγοι, ξεχνούν αυτά που τους εξομολογούν. Διότι αν ήταν δυνατό να φέρουν μέσα τους, στη μνήμη τους, ό,τι βρωμιά και ό,τι ανηθικότητα και ό,τι κακότητα και ό,τι όσο τρελοί οι άνθρωποι, θα ξεχνούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει δε ένα χωρίο της Σοφίας Σειρά, στο 19ο 10 εδάφιο και λέγει «Ακήκω αδλόγων συναποθενέτωση, εν φίλο και εχθρό μη διηγού». Άκουσες λέει λόγο να το πάρεις μαζί σου στο τάφο, συναποθενέτωση.
Εν φύλο και εχθρό μη διηγού. Ούτε σε φύλο ούτε σε εχθρό να ανοίξει το σώμα σου. Και στο Απόστολο μας επάνε, το σώμα σου δεν θα το ανοίξει, να πεις αυτό που σου εξομολογήθηκαν, αυτό που σου είπαν. Αν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά ήταν θερικά, πώς τι να γραφούν? Γιατί εγώ δεν σας μεταφέρω αυτή την ώρα γνώμες Παναγωπούλου. Σας μεταφέρω πράγματα της γραφής, τόσο της παλαιάς, όσο της καινής, όσο και των Αγίων αυτών μόνο πατέρων, που είναι αποδεδειγμένες Άγιοι. Δεν λέγει ο Παύλος στους Εβραίους, πείθεστε τις ηγουμένες. Το λέγει. Και πείθετε ότι αυτή γάρα γρυκνούς υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγον αποδώσατε. Ξέρετε πόσοι παπάδες θα κολλαστούνε εξαιτίας ημών. Ξέρετε από πόσους ιερείς ο Πορδέος Υιός Χρυσόστομος τον έκτο του λόγο περί Παρθενίας θα πληρώσουν για τις αμαρτίες οι υγιές μας. Το ξέρετε. Θα τους ζητηθεί λόγος. Διότι αυτοί οι κροσοτοί οι οποίοι υπάρχουν στο πετραχύρι του ιερέως. Έχετε υπόψη σας κάτι σφούντες που λένε από κάτω. Τα κρόσια αυτά. Αυτά απεικονίζουν τους ενωρίτας του. Για τους οποίους θα τους ζητήσει λόγος. Μίαν ημέρα. Το ξέρετε. Ξέρετε ότι την ημέρα της ιεροτονίας του του δώσανε τον ίδιο τον άρτον που εκκοινωνήσαμε, τον ίδιο τον άρτον. Του δώσανε στο χέρι του και τον κράτησε μετά τη μετουσίωση και ήταν πίσω στην Αγία Τράπεζα μέχρι τη ώρα που τον ζήτησε ξανά που θα τον διαμελήσει για να κοινωνήσει και του λέγει κράτησον την παρακαταθήκη τάφτην ειν πρόκειται να σου ζητηθεί εν εκείνη την ημέρα. Τι είναι ο άρτος αυτός? Είναι σύνολον από ψίχουλα, σύνολον από σιτάρα, από κόκκους. Είναι η ενορία του. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι υπό την ευλογία του, υπό την ευθύνη του και θα του ζητηθεί λόγος. Θα του ζητηθεί λόγος για αυτή την παρακαταθήκη ότι η ημέρα εκείνη της κρίσεως. Ξέρετε τι φρικτό πράγμα είναι? Γιατί οι πατέρες έφευγαν όταν άκουγαν όταν γίνουν κληρικοί ή όταν θα γίνουν επίσκοποι ακόμη πιο βαροί? Γι' αυτό είναι για ορισμένους το αξίωμα της ιεροσύνης ή της αρχιεροσύνης. Χρειάζονται νόμοι δυνατοί, στιβαροί, για να μπορέσει να κρατήσει το βάρος αυτό. Βέβαια, η χάρη στα αδύνατα τα θεραπεύει και τα ελείποντα τα αναπληρεί. Είναι αλήθεια και πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος με δικές δυνάμεις, τις κάνει. Αλλά χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται εμπιστοσύνη και πίστη και βίος καθαρός, ώστε να μην δυσκολεύει την χάρη και να τον πειρακτώνει τον άνθρωπο. Και τότε γίνεται εκείνο που λέγει πάλι ο Θεός Χρυσόστομος. Πώς το λέγει το Θεός? Ζήλο πεπειρωμένο, δυνατός μοχλεύσε ολόκληρον δήμον. Ένας λέει, να έχει πίστη, είναι ικανός ολόκληρον δήμον. Κοινωνία ολόκληρον για να μοχλεύσει και να την αναζωτηρήσει. Ένα άνθρωπο. Αρκεί να είναι του Θεού. Και να είναι πιασμένο από το γράμμα των αιώνων. Μπορεί να κρατήσει ολόκληρον δήμον. Έτσι λέγει. Γι' αυτό δίνω το βάρο, αλλά δίνω και την χάρη. Που η χάρη αναπληρεί το βάρο και τα τακτοποιεί. Είναι λοιπόν λάθο σε πολλού ανθρώπου που μένουν μακριά ακόμη με τι αμαρτίε του, με το βάρο του εκεί. Για να διαβάσω τις σημερινές σημερίδες να έχει γράφει. Όλους τους μεγάλους τους βγάζουν τρελούς. Και έχοντας ανάγκη ψυχιάτρου. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει σχεδόν σπίτι που να μην έχει ψυχίατρο. Και εδώ οι δικοί μας λένε ότι εμείς έχουμε τον πνευματικό ψυχίατρο. Ο πνευματικός είναι ο ψυχίατρος μας. Ναι, του σώζει όμως. Εκείνος δεν σώζει. Το πολύ μπορεί να σώσει κανένα φούστα καταπότια. Για να πεις, δεν σε σώσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σε απαλλάξει. Θα πούν στην ιστορία και λοιπά. Εκεί τα εξομολογεί και τις βρωμιές. Τα λες όλα. Εδώ που υπάρχει σπουγκάρι να τα σβήσεις, δεν τα λες. Αλλά θα τα φέρεις τον νόμο και ξαναφέρεις. Το ίδιο είναι. Αλλά είναι σε διαφορετικό αυτό. Το μέλλον να έχει την δύναμη να σώσει, το άλλο δεν έχει την δύναμη. Το μέλλον να συσπέζει, θα ένα σπουγκάρι. Και ελαφρώνει τον άνθρωπο την ψυχή του ανθρώπου, ο άλλος σας.
Εκείνο που προβάλλετε κατεξοχήν είναι, όπως σας λέγω, η λίγεν αναξιό ποτέ σας να μην βλέπετε τον ιερέα. Πίσω από τον ιερέα. Άλλωστε, όπως γίνονται τα εκλεκτικοί στους ιατρούς του σώματος ή γενικά στους προμηθευτάς του σώματος, είτε φαγητών, είτε ποτών, είτε φαρμάκων κλπ. Είναι τα εκλεκτοί που πηγαίνουν για εμπιστοσύνη. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και στο θέμα. Διεξομολό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προχωρημένοι και δεν έχουν εξομολόγο αυτό. Παρότι έχουν ψαρά, έχουν κρεοπόνη, έχουν οδοντίατρο, έχουν υπολειμματοποιό, έχουν μοντίστρα, έχουν... και πληρώνουν και ακριβά μάλιστα για να κάνουν δουλειές. Πνευματικό που δεν θέλει λεφτά δεν έχουν. Δεν σας δίνει διάλογο να έχουν. Και βλέπεις τώρα δεν ξέρεις κανέναν πνευματικό καλό. Τι δηλαδή, να ξέρει γράμματα, να είναι μορφωμένος. Τι δηλαδή να ξέρει. Τι παραπεί καλός. Έχει διάθεση να εξομολογηθείς, να τα πεις, να βγάλεις, να αλλάξεις ζωή. Πήγε μακριά κάπου εκεί πέρα και κάθεσαι και εξομολογείς. Μα είναι αμαρτωλή. Μα δεν στο κάνει η αξιά σου. Η αμαρτία σου δεν σε δυσκολεύει από την χάρη. Από το σκουριασμένο σύρμα δεν περνάει το ρεύμα. Άμα σου βάλω μια μπρίδα στο ρεύμα με σκουριασμένο σύρμα, το πιάνεις. Γιατί είναι σκουριασμένο, δεν περνάει ρεύμα. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναήτης, ξέρετε τι λέει στο σημείο αυτό. Μη τις αμαρτωλώς εστίν ο προσφέρον, καταδεδικασμένος εστί, ανάξιος εστί και ουκ επιφυτά η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, μη δε τι ούτω εννοήσει, άλλος εστίν ο των κρυπτών γνώστης και εκτεταστής. Είναι άλλος πίσω λέει από αυτό. Αυτό που σας έλεγα γρηγορότερα, που λέει ο Τατατούνι. Ότι ο Ναζωρός λέει είναι. Δεν είναι ο Παπαδάκος αυτός, ούτε ο αμαρτωλός αυτός. Και θυμίστε εκείνο που σας είχα πει κάποτε του Μεγάλου Βασιλείου, τι τρόπο έδειξε εκεί πέρα στον Παπαγιώργη. Όταν ο παπάς παρότα αρφωνιά, όμως η δουλειά έγινε το και το άσπρο φορεμένο. Λοιπόν, δεν χωράει η δικαιολογία. Ούτε ότι δεν υπάρχουν, ούτε ότι δεν μπορούν, ούτε ότι είναι αμαρτωλοί, ούτε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εις αναζήτηση πνευματικού ο καθένας μας και να φροντίζει να εξομολογεί πρώτα αυτό τον εαυτό του και έπειτα να πηγαίνει να εξομολογηθεί στον ιερέα. Θα κλειστεί πρώτα στο ταμείο του, θα ελέγξει τον εαυτό του αυτός από μικρό παιδί, θα είναι δυνατόν και με βοηθητικά βιβλία που γράφουν πολλοί, και εγώ σε αυτό το βιβλίο έχω γράψει 600 αμαρτήματα το περί μετανοίας. Μπορεί να βρει ο άνθρωπος πολλά πράγματα. Θα μου πεις τα έχει πιάσει όλα. Όχι, έχουν φύγει πολλά. Τα βασικά όμως, τα περισσότερα, αυτά τα οποία κατά κάποιον τρόπο τους περισσότερους μας βάζουν κάτω, τα έχω πιάσει. Τα έχω διαβάσει, τα έχω βρει και τα έχω γράψει. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει μία εικόνα, ώστε να μπορεί να καθαρίσει. Και όταν ο Χριστός βλέπει την προσπάθεια του ανθρώπου, παίρνει μήπως και τίποτα άλλο. Θα το υπενθυμίσει αν είναι κάτι που δυσκολεύει. Αν είναι κάτι. Θα δεις έναν άνθρωπο στον δρόμο και θα την δεις ακόμη. Α, του θα έκανα κάποιο άλλο αυτό. Θα δεις κάποιον άλλον ή θα ακούς κάποιον άλλον και θα θυμηθείς κάποια άλλη υπόθεση. Πήγα και ψευδότησα κάποτε εκεί πέρα. Θα διαβάσεις ένα έντυπο και θα πεις, α, για μένα το λέει. Θα ακούς ένα κήρυγμα, μυρίους τρόπους έχει το Πνεύμα του Άγιον. Και σε έναν ανίποπτο χρόνο μέσα θα έρθει και σε ένα διάστημα πάλι χρόνου θα έρθει να σε διδάξει και να σου υπενθυμίσει τι είναι αυτά που σε εμποδίζουν ακόμη. Και όταν ο Θεός βλέπει διαλύθη ή διάδυνια ή για δυναμία, δεν τα φέρει στην εξομολόγηση ορισμένα, τα τακτοποιεί αυτό. Άλλωστε αυτά τα μικροπράγματα τα οποία και αυτά ή δυνατόν να εξομολογούνται, είναι εκείνα τα οποία καθαρίζει όπως λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας, τα καθαρίζει η Θεία Κοινωνία. Και αυτό η Θεία Κοινωνία πρέπει να είναι συνεχής. Δυστυχώς έχει τοποθετηθεί σε ημεροφηνίες. Για χρόνια πολλά, για κουκάκι, για χρυσόδοντα και για του χρόνου. Και ο αυριανός Άγιος, ο Μεδιολάνων Αμβρόσιος λέγει, έδωσε μηνύν ημερήσιον λέει τον άρθρον και ποιήσαμε εμείς αυτόν εννιάσιον. Μα τον έδωσε για κάθε μέρα και εμείς τον κανονίσαμε λέει για μια φορά τον χρόνο. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και ούτου κατέξεις. Τώρα, για το θέμα αυτό της μετανοίας που είπαμε του μυστηρίου, δεν είναι αρκετό. Όπως αναφέρονται και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό, δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να μετανοήσει.
Χρειάζονται δύο πράγματα, αν μπορεί και να αποδείξει εμπράκτο στη μετάνοια του. Έβλαψα έναν άνθρωπο, εγώ τον έκλεψα. Τι θα κάνω τώρα, θα πάω να ξεμολογηθώ? Όχι, θα πρέπει να δώσω τα κρεμμένα. Έτσι δεν είναι? Αδείξα έναν άνθρωπο. Τι θα κάνω, θα πάω να το εξομολογηθώ? Ή θα πάω να τα δώσω μόνο για να εξομολογηθώ? Είναι προς δύο κατευθύνσεις. Εγώ τον δύο χρόνο, βλάπτεται ο συνάνθρωπος και προσβάλλεται και ο Θεός. Δηλαδή λοιπόν για προς τα εδώ τακτοποίησης και προς τα εκεί τακτοποίησης. Έχει ένα ωραίο, να δω αν το έχω μαζί μου να σας το διαβάσω, ο Θείος Χρυσόστομος που λέγει επάνω σε αυτό. Πώς πρέπει ο άνθρωπος να ενεργεί. Ελιγόρησας, ευλόγησον, επλεονέκτησας, απόδος, εμεθύστης, μίστευσον, ηλαζονεύσω, ταπεινώθη, εφώνευσας, μαρτύρησον, είπα εις το δύναμα του μαρτυρίου, για να εξομολογήσω σε αυτό το σώμα κάτω σου. Δηλαδή, δια της ταυτοπαθίας πρέπει ο άνθρωπος να τα τακτοποιεί. Να αποκαθιστά. Δεν είναι αρκετό μόνο μετενόησα. Ναι, μετενόησα. Αγαπώ. Από εκεί ξεκινάει. Μετανοώ. Τιμάρτηκα. Το Κυρίο. Τον όμο του Θεού. Έγινα παραβάτης των δύο εντολών. Του Θεού και του ανθρώπου. Γιατί η εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών, του εξόλου του Κύριου και των πλησίων σου. Εγκλησδυσίτα αυτές εντολές. Όλος ο λόγος και οι προφήτες κρέμονται. Και πρέπει ο άνθρωπος εδώ, εις τον κόσμο αυτόν, με το σώμα αυτό το οποίο ημάρτησε, με τα χέρια αυτά που ημάρτησε, με τους οφθαλμούς, με τη γλώσσα κλπ, πρέπει να τακτοποιήσει για να είναι ολοκληρωμένη, ρεφιναρισμένη με τα νεά του, να είναι δυσία όπως θα λέγαμε. Επειδή το σώμα τι ημάρτωμεν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το σώμα τι και εξομολογησόμεθα. Το αυτό και χρημένη οργάνο προς ανάλωση αμαρτίας. Το ίδιο όργανο το σώμα, αυτό λέει να χρησιμοποιήσουμε, το χρησιμοποιήσαμε για την αμαρτία, να χρησιμοποιήσουμε τώρα να την αναλώσουμε. Η ελεημοσύνη, ένας μεγάλος παράγων για το θέμα της μετανοίας της ειλικρινούς του ανθρώπου. Φτάνει σε ένα σημείο στα σπαρνίας να λέγει ότι η ελεημοσύνη καλύπτει αμαρτία. Είναι μια μεγάλη αρετή που εμείς οι περισσότεροι θα μπορούσαμε να την έχουμε οργανώσει και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και ότι είναι μια μεγάλη αρετή η ελεημοσύνη η οποία τη δέχεται ο ουρανός είναι απόδειξη ότι τη δέχεται αυτός ο Χριστός το πρώτο από μία ομίγυρη γυναικό. Γνωρίζετε ότι η κίνηση του Ιησού διεικονείται από μία συντροφιά γυναικών. Εκ των υπαρχόντων των γυναικών αυτών εξυπηρετούνται οι ανάγκες της κινήσεως του Ιησού. Κι αν ο Θεός τώρα δέχεται για να αφήσει παράδειγμα διότι ό,τι έκανε, ό,τι είπε, ό,τι εδέχτη, ό,τι απέριψε, αυτά αποτελούν οδόν υπολοιπάνων. Είναι αντισύγνεση αυτού που περιπατήσαμε. Μας άφησε, προσέξτε πώς εγώ επολιτεύτη, έτσι και εσείς. Στη Σοφία Σειρά, το 28ο κεφάλαιο, στίχος 2, βρήκα το εξής. Άφες αδίκημα του πλησίου σου και τότε δεηθέντος σου εαμαρτίες σου λυθίσονται. Άφε να σου λυθούν. Άφησε τα σφάλματα των πλησίων σου για να σου λυθούν οι αμαρτίες σου. Επίσης το γάμα κεφάλαιο λέει, στίχος 29, επίσης η Σοφία Σειρά. Τι φλογιζόμενον αποσβέσει είδος και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας. Φωτιά, βραστό νερό, το ζήνει, το βγάζει. Το ατσακνίζει, χάνεται όταν βράσει το νερό. Πυρφλογιζόμενο αποσβέσει είδωρο.
Έτσι λοιπόν και η ελεημοσύνη εξηλάσσεται αμαρτίες. Όταν υπάρχει λέει φωτιά με νερό μπορεί να τις λύσεις. Όταν υπάρχει πυρκαγιά αμαρτιών με ελεημοσύνη μπορεί να τις λύσεις, να την εξαλείψεις. Αυτό λέει και εδώ. Δεν είναι μόνο να μετανοήσω, αλλά και κάτι να πράξω. Έτρεχα εδώ, να τρέχω εκεί. Έβλεπα αυτό, να βλέπω το αντίθετο. Δεν είναι να πάσω το κακό, αλλά να κάνω και το καλό. Διότι η αμαρτία είναι σε δυο όψεις. Δεν είναι να κάνω εγώ μόνο το κακό, αλλά να δυσκολεύσω και έναν άλλο που πρόκειται να κάνει το κακό. Αμαρτία εστί αν δεν δυσκολεύσω και τον άλλον. Θα μου καταλογιστεί εμένα η αμαρτία. Δεν είναι να μην κάνω εγώ το καλό μόνο αμαρτία, αλλά αν δυσκολεύσω και έναν άλλο να κάνει το καλό. Αμαρτία εστί και προς τα εκεί. Δεν είναι λοιπόν να γράψω τι κακό έκαμα, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν έκαμα. Έχει δύο όψεις πάντοτε. Η αμαρτία είναι σατανικό πράγμα, να ξέρετε. Δεν είναι ανθρώπινο, ούτε θείο. Είναι σατανικό. Και ο άνθρωπος που εργάζεται την αμαρτία είναι όργανο στα χέρια του σατανά. Ο Θείος Χρυσόστομος, επάνω σε αυτή τη σκέψη, λέει «Λείπε από αμαρτίες. Το μέργα αναμαρτάνει ίσως ανθρώπινο. Το δε επιμείνε της αυτής, τούτο ούκ ανθρώπινο, αλλά σατανικό». Τι δηλαδή θέλει να πει. Μπορεί να αμαρτήσεις. Δεν δώσεις. Βρέσεις κάπου, δεν ξέρω πώς. Θυμάσαι. Εάν δεν φταίξεις να μετανοήσεις, δεν είσαι στο αμαρτωλό, είσαι στο σατανικό. Δεν είσαι αμαρτωλός πλέον, είσαι σατανάς πλέον. Για το να αμαρτήσεις, εγώ σου λέω να λύθεις. Αλλά μπορεί να αμαρτήσεις, για τον άλλο θα είναι διαλόγο. Αλλά το ότι εμένεις την αμαρτία, και δεν σηκώνεσαι, τότε περνάς στη θέση του σατανά. Γιατί αυτός ο οποίος δεν μετανοεί είναι ο σατανάς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει το εξής. Εις το αμαρτάνι ή το αμαρτάνι χαλεπό, αν είναι άσχημο, κακό να αμαρτήσει ένας άνθρωπος, το ότι θα αμαρτήμασεις επιμένει πόσο χαλεπότερο, κάνει συλλογισμό. Αν είναι κακό, λέει, να αμαρτήσει ο άνθρωπος, το να επιμένει στην αμαρτία όμως και να συνεχίσει την αμαρτία και να μην βγάλει την αμαρτία, να μην μετανοεί, να μην εξομολογεί την αμαρτία, πόσο κακό είναι. Ο δεύτερος Χρυσόστομος προχωρεί και λέει, ο πιστός δύον διεφθαρμένων ζών, γιατί δεν έχουμε τους απίστους που αμαρτάνουν, έχουμε και τους πιστούς που αμαρτάνουν, που κάνουν το σταυρό τους, που πιστεύουν στο τρισυπόθατο της Θεότητος, που πιστεύουν στο αϊπάρθενο της Θεοτόκου, που νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή, που πάνε και κρατούν τη λαμπάδα του Πάσχα και ομολογούν την Ανάσταση, που είναι βαπτισμένοι. Έχουμε και τέτοιους. Ο πιστός δύον διεφθαρμένων ζών και κατεγένεστος και κατάκριτος εις αιώνιον κόλαση. Τον προδικάζει από εδώ, γιατί αυτός εν γνώση τι, ο άλλος δεν ξέρει πού θα πιαστεί ο άνθρωπος, πού θα αρχίσει, γιατί αμαρτάνει, αν υπάρχει αρετή, αν υπάρχει σοφροσύνη, δεν ξέρει. Μου μιλούσε μια κυρία χθες, βρέθηκαν σε μια μεγάλη εταιρεία κάτι να ψωνίσουνε, θερματικό τώρα το χειμώνα. Και κάτι έγινε συζήτηση, ήρθε περί παρθενίας και περί μοναχισμού κλπ. Και ο άνθρωπος έφερε στα σύννεφα. Μα υπάρχει λέει η παρθενία σήμερα το 21, τι να μου απάντησε. Πού δεν υπάρχει λέει. Μα μου λείπει λέει ένα. Εγώ λέει, είμαι 27 ετών και είμαι παρθένος. Άξιο λέει πράγματα. Πρώτη φορά το ακούω. Αλλά ξέρει ο άνθρωπος, τον έχω ξεκρύψει τον δρόμο. Δεν είχα ακούσει ποτέ ότι μπορεί ότι υπάρχουν άλλοι που αγωνίζουν να διατηρήσουν την παρθενία του. Έλεγα ότι είναι κάτι. Έτσι για πέταμα. Το έχει βάλει εκεί πέρα ο Θεός, να το κάνω ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Δυστυχώς. Αλλιώς θα κρυφτεί ο ένας, αλλιώς θα κρυφτεί ο άλλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που λέγεται χριστιανός ορθόδοξος. Και κόπτεται. Και συλλαμβάνεται να ζει διεφθαρμένα. Ουκ ούτω συμπληρώνει. Τους αμαρτάνοντας, ως τους μετά την αμαρτία μη συστελωμένους, αποστρέφεται ίωτε ο Θεός. Αυτοί που δεν συστέλλονται την αμαρτία
δεν υπάρχει λέει τρόπος άλλος που τους απεχθάνεται ο Θεός τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορεί να το κρατήσει. Εφόσον τον άνθρωπο μεταναμημένο θέλει να τον αγκαλιάσει, αυτό τον απεχθάνεται. Ούτω τους αμαρτάνοντας, ως τους μετά την αμαρτία μη συμφελωμένους. Να αμαρτάνε και να μην κοκκινήσει. Αποστρέφεται ή ο Θεός. Και υπάρχει βέβαια, όπως σας είπα, διαφορά για εμάς τους ανθρώπους μεταξύ Σατανά, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα σε μερικούς, γιατί τον Σατανά δεν τον συγχωρεί ο Θεός. Θεός δεν μπορεί να μετανοήσει ο Σατανά. Γι' αυτό έχετε μιλήσει ποτέ με Σατανά. Αν δείχετε ποτέ στο δαιμονισμένο μπροστά, ευχηθείτε του καλό παράδεισο. Σου εύχομαι καλό παράδεισο. Να ακούτε τι τη στήριγμα θα κάνει. Εδώ μπορεί. Τι του έρχεται. Τι τη στήριγμα θα κάνει. Λες και τον έκαψε με κατακούκκινο, τι να σας πω, καρτί, την καρδιά του. Που του έρχεται καλό παράδεισο. Δεν θέλει να ακούει για παράδεισο. Πόσο και αμαρτωλό να είναι ο άνθρωπος, πόσο πεπορωμένο να είναι, άμα του πεις ότι μπορεί να πάει, μα δεν θέλει. Δεν το απεχθάνεται κατά αυτή την έννοια. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κάνει μια διάκριση μεταξύ των δύο αυτών. Πού έρχεται η μια αμαρτία και πώς έρχεται η ανθρώπινη αμαρτία. Και λέει, ο διάβολος εξ αυτού αμαρτήσα αμετανόητος θέλει. Ο δε άνθρωπος ούτε εξ αυτού αμαρτήσα αλλά εξ της του διαβόλου προσβολή. Εν μετανία γέγονται. Και ηξιώθη της ανακαινήσεως και της αφέσεως των αμαρτιών. Αυτή είναι λέει η μια διαφορά από την άλλη. Ο μεσατανάς είναι πηγή. Εσωτερικά έχει την αμαρτία, ο δε άνθρωπος έχει απέξω την αμαρτία. Κατά τ' άλλο δε πατή, λέγει ότι ο άνθρωπος πρώτου βαπτίσματος έχει την χάρη απ' έξω και το Σατανά από μέσα. Μετά το βαπτίσμα έχει το Σατανά απ' έξω και την χάρη από μέσα. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος όταν διώχνει δια της αμαρτίας του μετά το βαπτίσμα του την χάρη και επαναεκαθιστά το Σατανά μέσα. Γι' αυτό είναι υπεύθυνος. Καταλάβατε. Σε αυτό το σημείο είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος και πρέπει να το προσέξει. Ουδέν ούτω τον Θεό ήλαιον πει ως τα αιτία ομολογήν αμαρτήματα. Δεν συγκινείται λέγει τόσο ο Θεός με τίποτα άλλο όσο να ομολογεί ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός. Όχι να λέει απλώς είναι Σατανάς πλέον ορισμένοι, έτσι ένα φόνο δεν έχω κάνει όλα τα άλλα. Όχι έτσι. Αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τούτο και τότε και εκεί. Είναι εγωισμός. Ήλα είμαι Σατανά και κάνω είσαι πάτερ τι κάνω να θα βάλω. Ούτε. Με πολύ εδώ, εκεί, εδώ, εδώ, εδώ. Θα πεις πού για να θεραπευτείς. Και να ταπεινωθείς. Γιατί είναι θέμα ταπεινώσεως να εξομολογείται ο άνθρωπος. Εξευτελίζεται μπροστά στα μάτια του ιερέως. Γι' αυτό έχει βάλει να είναι άνθρωπος. Πολλοί δεν έχουν αμαρτήσει πολλές φορές με την σκέψη πώς θα πάνε να το πω αυτό το πράγμα. Και δεν αμαρτάνε. Η εντροπή είναι μεγάλο προσώπη. Είναι μεγάλη ξυπνάδα του Θεού αν επιτρέπεται η έκφραση. Η εδόσαστη εντροπή. Μεγάλη. Διαφόρος αν πολλοί μας την έχουμε βγάλει από τη μέση. Γι' αυτό και ο Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή στο Α9 λέγει «Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας, λέγει ημών, πιστός εστί και δίκαιος, είναι αφήνην τας αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσα δικίας». Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας, εάν τις λέγουμε, εάν τις παρουσιάζουμε, εάν δεν τις παρουσιάζουμε, δεν θα αφήνει τη αμαρτία, θα μένουν όπως σας είπα γρηγορότερα, μέσα στον άνθρωπο και θα βρεθεί εκεί πέρα μαζί με τον άνθρωπο. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ και ίσως θα χρειαστεί μία ομιλία ακόμη για να συμπληρώσουμε για ορισμένοι δεν ξέρουν τι πρέπει να εξομολογηθούν
και ορισμένοι να από εμάς λέγουν εγώ δεν έχω τίποτα. Τι να πάω να πω στον παπά, αν επιτρέψει ο Θεός, να το συζητήσουμε στην άλλη μας ομιλία. Αμήν.